Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Βάσο Λυσαρίδη σε ηλικία 101 ετών. Ο Βάσο Λυσαρίδη γεννήθηκε στι 13 Μαου του 1920 στα Πάνω Λεύκαρα. Σπούδασε ιατρική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργαζόταν ω ιατρό. Συνδέθηκε στενά με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάρου, του οποίου υπήρξε και για χρόνια προσωπικό ιατρό. Στι πρώτε βουλευτικέ εκλογέ τη Κυπριακή Δημοκρατία το 1960, εξελέγει βουλευτή στην εκλογική περιφέρεια Λευκοσία με το Πατριωτικό Μέτωπο για την πρώτη κοινοβουλευτική περίοδο, το οποίο διαλύθηκε το 1969. Την ίδια χρονιά, ο Βάσο Λυσαρίδη ίδρυσε την Ενιαία Δημοκρατική Ένωση Κέντρου, ΕΔΕΚ. Επανεξελέγει βουλευτή στι βουλευτικέ εκλογέ του 1970 στην εκλογική περιφέρεια Λευκοσία με την ΕΔΕΚ για την δεύτερη κοινοβουλευτική περίοδο. Διετέλεσε πρόεδρο τη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 1985 έω το 1991, πρόεδρο του κινήματο Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ από το 1969 έω το 2001 και Βουλευτής Εκλεγμένος στην εκλογική περιφέρεια Λευκοσία την περίοδο 1960-2006. Ήταν μέλο τη Ελληνοκυπριακή Αποστολή στο Λονδίνο το 1959, αντιπροσωπεύοντα την ΕΟΚΑ, όπου αποφασίστηκε ανεξαρτησία τη Κύπρου. Ο ίδιο καταψήφισε τις Λονδίνου, τη Συμφωνία Ζηρίχη Λονδίνου, τονίζοντα ότι νομιμοποιούν τη στρατικοπολιτική παρουσία τη Τουρκία και οδηγούν σε διέξοδα τα οποία θα τύχουν εκμετάλλευση από τη Μεγάλη Βρετανία και την Τουρκία. Η ενεργό συμμετοχή του Λυσαρίδη στον αγώνα τη ΕΟΚΑ και η συνεργασία του με τον Γρήβα ενάντια στου Βρετανού οδήγησε στη διαγραφή του από το ΑΚΕΛ, του οποίου ήταν μέλο. Το 1974 αντιστάθηκε στο πραξικόπημα τη 15η Ιουλίου. Στι 30 Αυγούστου του 1974 έγινε στόχο δολοφονική απόπειρα, στη διάρκεια τη οποία σκοτώθηκε ο οργανωτικό γραμματέα τη Νεολαία τη ΕΔΕΚ, Δόρο Λοίζου.